Λοιπόν, απαροδές καταγγελίες για σεξουαλικές κακοποίησεις έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία. Είμαστε εδώ με τον κύριο Στυλιανού, είναι καθηγητής νομικής και από το Hope for Children. Καλώς ορίσατε, καλημέρα. Σας απασχολούν και σας ανησυχούν και εσάς όλα αυτά τα φαινόμενα? Μας ανησυχούν με τον πιο έντονο τρόπο, αγαπητέ κύριε Κυριάκου. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά αυτά τα φαινόμενα. Υπάρχουν απανωτές καταγγελίες και περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Προκαλούν μόνο αποτροπιασμό αυτά τα περιστατικά, αλλά τουλάχιστον υπάρχουν αυτά τα περιστατικά για να τονίζουν το γεγονός ότι θα πρέπει να σπάζουμε τη σιωπή, και αυτό είναι και το σύνθημα της Συντονιστικής Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης, στην οποία είμαστε μέλος, να σπάσουμε τη σιωπή, να καταγγέλουμε αυτά τα περιστατικά, να μην τα κρύβουμε πίσω από το χαλί, να μην τα θεωρούμε ταμπού αυτά τα θέματα, γιατί ακριβώς σήμερα τουλάχιστον υπάρχει ένα ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει αυτού του είδους τα αδικήματα, ορίζει επακριβώς τους ορισμούς για την κακοποίηση και εκμετάλλευση των παιδιών και την παιδική πορνογραφία. Υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα που λαμβάνονται από το ίδιο το κράτος ακριβώς για την καταπολέμηση αυτού του ιδεχθούς φαινομένου, και θα πρέπει όλοι να αναλογιστούμε το ρόλο μας, τις ευθύνες μας, και να αντιμετωπίσουμε επαρκώς και με τον μέγιστο δυνατό τρόπο αυτά τα αποτρόπια περιστατικά. Γιατί έχουν αυξηθεί τα περιστατικά? Είναι γιατί πλέον τολμάνε και μιλάνε οι πολίτες? Γίνονταν και προηγουμένως και δεν το ξέραμε, γιατί δεν τολμούσαν κάποιοι να τα καταγγείλουν, γιατί? Ακριβώς, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στο παρελθόν και πριν από το 2014, όπου δεν υπήρχε το αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο που έχει εισαχθεί από τον Ιούνιο του 2014, γυρίστον παρόδο, τον Νοέμβριο του 2014 έχει κυρωθεί η Σύμβαση Λαντζαρότια του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της σεξουαλικής κακοποίησης. Έχει γίνει μια έντονη εκστρατεία από το Σεπτέμβριο του 2013 από τη Συντονιστική Επιτροπή για την Εκστρατεία 1 στα 5. Και ακριβώς βλέπουμε ότι από εκείνη τη στιγμή έχει ευαισθητοποιηθεί το κοινό, έχει γνωρίσει ότι υπάρχουν οι διαδικασίες πλέον, υπάρχουν τα μέτρα προστασίας, υπάρχουν τα μέτρα πρόληψης, υπάρχουν τα μέτρα τιμωρίας για αυτού του είδους τα ιδεχθή εγκλήματα. Και θεωρώ ότι μπορεί να έχουν αυξηθεί κάπως οι καταγγελίες ή τα νέα περιστατικά, αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος εμπιστεύεται το σύστημα, ο κόσμος σπάζει τη σιωπή, τα θύματα, οι οικογένειες, οι εκπαιδευτικοί, όλοι σπάζουν τη σιωπή και αναφέρουν και καταγγέλουν αυτού του είδους τα περιστατικά. Άρα είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι πλέον δεν κρύβονται αυτά τα περιστατικά. Στο παρελθόν μάλλον δεν γνωρίζαμε ότι υπήρχαν τέτοιου είδους περιστατικά. Όταν πρωτομιλούσαμε από αυτόν τον σταθμό παλαιότερα για αυτό το ζήτημα, θεωρήθηκε ένα ζήτημα ταμπού. Ενώ σήμερα μπορούμε να μιλούμε και έχουμε τις συγκεκριμένες εκστρατείες για την πρόληψη και την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου. Να αναφέρω απλά ότι πλέον έχουμε και στατιστικά δεδομένα για την Κύπρο. Υπήρξε τον Δεκέμβριο του 2014 μια επιδημιολογική έρευνα, η οποία κατέδειξε δυστυχώς το ανησυχητικό, ότι αντί το 1 στα 5 παιδιά όπως είναι στις υπόλοιπες χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης, στην Κύπρο σήμερα δυστυχώς κοντεύουμε στο 1 στα 4 παιδιά να είναι θύματα κάποιας μορφής σεξουαλικής κακοποίησης ή σεξουαλικής εκμετάλλευσης σε ποσοστό 23,7%. Όλα αυτά είναι ανησυχητικά. Πολύ ανησυχητικά. Αλλά τουλάχιστον... Και εκεί που δεν τολμάνε να το καταγγείλουν με την βοήθεια των γονέων ή οποιοδήποτε άλλου συγγενικού τους προσώπου, είναι εκεί οι αρμόδιοι, δηλαδή τα σχολεία ή οποιοδήποτε άλλος που μπορεί να δει τα παιδιά, να τα συναντά καθημερινά και να δει ότι κάτι πάει λάθος και να το χειριστεί και να βοηθήσει το παιδί να βγει από αυτό το μαρτύριο για τον Γολγοθά? Πλέον, φίλε Νικήτα, με τον νέο νόμο του 2014, τον 91-1, υπάρχει η ρητή νομική υποχρέωση σε οποιονδήποτε περιέλθει στην αντίληψη του περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού να το αναφέρει. Και σε περίπτωση που δεν το αναφέρει στις αρμόδιες αρχές, τότε αυτό το άτομο υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι 10 χρόνια ή και σε χρηματική ποινή μέχρι 20.000 ευρώ ή και τις δύο ποινές μαζί. Άρα αναγκάζονται πλέον βάσει νομοθεσία. Αν και χρειάζεται νομοθεσία για να πει ότι κάποιο. Ακριβώς. Αυτό είναι στα περιστατικά όπου, προσπαθεί κάποιο να συγκαλύψει ένα περιστατικό. Πλέον θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν χρειάζεται κανένας να πιέσει τον οποιοδήποτε να καταγγείλει. Οφείλουμε όλοι να καταγγείλουμε αυτή τη στιγμή, περιέρχεται στην αντίληψή μας, ένα τέτοιου είδους περιστατικό. Υπάρχουν συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις τις οποίες έχουμε προβεί από πριν πολύ νωρίς. Τις δράσεις, να ρωτήσω, τότε έχουμε αρκετά περιστατικά σε σχολεία από καθηγητές. Είναι το τέταρτο, αν δεν κάνω λάθος. Είναι το τέταρτο περιστατικό, πρόσφατο περιστατικό. Ναι. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Γνωρίζαμε
από μελέτες και πλέον στη βάση και των στατιστικών δεδομένων ότι τα πλήστα των περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης γίνονται εντός ενός στενού κύκλου, του κύκλου εμπιστοσύνης, όπως τον ονομάζουμε, circle of trust. Άρα αυτό είτε συμβαίνει μέσα στην ίδια την οικογένεια, είτε από στενά συγγενικά πρόσωπα, είτε από άτομα τα οποία έρχονται σε συχνή επαφή με τα παιδιά. Όπως για παράδειγμα εκπαιδευτικοί, είσαι φροντιστήρια και ούτω καθεξής, είσαι αθλητικούς συλλόγους. Άρα γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και ο ίδιος ο νόμος προβλέπει το γεγονός ότι εάν καταχαστεί μια θέση εμπιστοσύνης η οποία υπάρχει, είτε λόγω της οικογένειας, από συγγένεια πρώτου μέχρι και τρίτου βαθμού, εξαίματος ή εξαγχιστίας, ή από κάποιο που έχει μια θέση εμπιστοσύνης στο παιδί, όπως εκπαιδευτικός, λειτουργούς και ούτω καθεξής, αυτό θεωρείται για σκοπούς του νόμου επιβαρυντική περίσταση και αλλάζει και, και το μέτρο της ποινής. Οπότε για περιπτώσεις, για παράδειγμα, σεξουαλικής κακοποίησης, πάμε στα ισόβια αντί στα 10-15 ή 20. Κατανοητό αυτό που λέτε, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι τώρα έγινε μια καταγγελία για ένα παππού για την εγγονή του. Ναι. Είναι στο ίδιο οικογενειακό περιβάλλον. Κάποτε ίσως ξαναβρεθούν στην ίδια ο σπίτι, στον ίδιο χώρο. Ποιος είναι υπεύθυνος δηλαδή για να χειρίζεται και να βλέπει ότι όντως αυτή η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της και πλέον το πρόβλημα μέχρι να αποφασίσει το δικαστήριο τι θα γίνει δεν είναι ανησυχητικό. Υπάρχουν, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Αντιλαμβάνομαι τι εννοώ και είναι πολύ εύστημο το ερώτημά σας. Υπάρχουν πλέον όμως οι υποχρεώσεις σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, είτε πρόκειται για τις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας, είτε πρόκειται για τις υπηρεσίες ψυχικής ευημερίας, είτε πρόκειται για την αστυνομία, για τα δικαστήρια και άλλους θεσμούς, όπου θα πρέπει ακριβώς να παρακολουθούν αυτά τα ζητήματα, θα πρέπει να ενδιατρίβουν σε αυτά τα ζητήματα και θα πρέπει να φέρνουν λύσεις εκεί όπου υπάρχουν προβλήματα. Θα πρέπει να υπάρχει ένας συντονισμός, θα πρέπει να υπάρξει αναγκαιότητα υιοθέτησης μιας εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Αυτό έχει γίνει, έχει ήδη συσταθεί μια ad hoc υπουργική επιτροπή, υπάρχει και ειδική σύμβουλος στην επιτροπή αυτή, η οποία ακριβώς στοχεύει στην δημιουργία ενός πλαισίου εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης, ακριβώς και στο συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών, ούτως ώστε να μην υπάρχουν τα προβλήματα τα οποία όλοι μας αντιλαμβανόμαστε. Σημαντικό σημείο στην όλη εκστρατεία και στις όλες προσπάθειες μας είναι ακριβώς τη δημιουργία ενός σπιτιού του παιδιού, όπου ακριβώς ένα παιδί το οποίο έχει υποστεί τέτοιου είδους σεξουαλική κακοποίηση ή εκμετάλλευση, να μπορεί να προσέρχεται σε εκείνο το σπίτι και να του παρέχονται σε ένα συγκεκριμένο μέρος όλες οι υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και ούτω καθεξής. Έχει ήδη ανακοινωθεί η πολιτική απόφαση. Στόχος είναι με το 2016 να δούμε την λειτουργία αυτού του σπιτιού. Ο οργανισμός του Hope for Children στηρίζει έμπρακτα αυτή την πρόταση. Θα είναι υφιστάμενος χώρος. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα δούμε στην πορεία. Σίγουρα ο στόχος είναι εντός του 2016. Θα πρέπει να είναι ένας πολύ συγκεκριμένος χώρος, ειδικά διαμορφωμένος, φιλικός προς το παιδί. Υπάρχουν τα πρότυπα όπως έχουμε στην Ισλανδία για παράδειγμα. Δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό. Υπάρχουν ήδη αλλού οι καλές πρακτικές, τις οποίες απλά πρέπει να εφαρμόσουμε. Και γνωρίζω ότι η επιτροπή η οποία έχει συσταθεί ακριβώς στοχεύει σε αυτό, τη δημιουργία αυτού του σπιτιού για τα παιδιά, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε και στηρίζουμε αυτή ακριβώς την προσπάθεια. Ευχαριστώ κύριε Στυλιανού. Να είστε καλά. Να είστε καλά.